Arnos Online Education και βρισκόμαστε, παιδιά, στο τετράδιο εργασιών με την πρώτη άσκηση πάνω στο κεφάλαιο των πιθανοτήτων. Λοιπόν, για να τη διαβάσουμε, παιδιά. Η Δανάη περιστρέφει, λέει, η πρώτη άσκηση, τον δείκτη στο διπλάνο τροχό. Είναι, παιδιά, ο τροχός όπως αυτός που βλέπαμε στη διερεύνηση. Είναι ένας τροχός, ο οποίος έχει χωριστεί σε πόσα κομματάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Άλλα κομμάτια είναι χρωματισμένα με κίτρινο, άλλα με κόκκινο και άλλα με μπλε. Λοιπόν, η Δανάη, παιδιά, τι κάνει? Βάζει το χέρι της εδώ πέρα στον τροχό, έτσι, και τον περιστρέφει με δύναμη. Μόλις ο τροχός σταματήσει, αυτό εδώ το βελάκι, παιδιά, θα πάει και θα κάτσει πάνω σε ένα κομμάτι. Μπορεί να κάτσει πάνω σε κίτρινο κομμάτι, μπορεί να κάτσει πάνω σε κόκκινο κομμάτι, μπορεί να κάτσει πάνω και σε μπλε κομμάτι. Να εκφράσεις, λέει, στο πρώτο ερώτημα το α, με κλάσμα την πιθανότητα ο δείκτης να σταματήσει σε μπλε χρώμα. Λοιπόν, πιθανότητα. Η πιθανότητα, παιδιά, τι είπαμε στη θεωρία ότι είναι? Είναι το κλάσμα, όπου στον αριθμητή βάζουμε το πλήθος των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πόσες φορές θα έρθει, τι θέλουμε να έρθει, πόσες φορές θα έρθει μπλε χρώμα, έτσι. Και στον παρανομαστή, το πλήθος όλων των δυνατών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, το πλήθος, όπως ακριβώς είχαμε κάνει και προηγουμένως, αν το μεταφέρουμε σε αυτό το πρόβλημα, ουσιαστικά, παιδιά, η πιθανότητα είναι ποια? Όλα τα κομμάτια είναι πόσα είπαμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Όλα τα κομμάτια είναι 8, έτσι, 8. Εμείς όμως, παιδιά, ενδιαφερόμαστε για τα μπλε. Τα μπλε, πόσα κομμάτια είναι? Μόνο ένα κομματάκι, δεν είναι? Άρα ένα. Άρα η πιθανότητα, παιδιά, τι είναι? Το 1/8. Δηλαδή, από τα 8 κομμάτια, το 1 είναι μπλε. Άρα η πιθανότητα να έρθει μπλε χρώμα είναι 1/8. Η πιθανότητα ο δείκτης να σταματήσει σε μπλε χρώμα. Για να πάμε στο επόμενο. Ο δείκτης να σταματήσει, λέει, σε κόκκινο χρώμα. Ποια είναι η πιθανότητα? Λοιπόν, τα κομματάκια είναι 8, έτσι. Τα κόκκινα, πόσα είναι, παιδιά, τα κόκκινα? Τα κόκκινα κομμάτια δεν είναι 1 και άλλο 1/2. Δύο κομματάκια δεν είναι? Αυτή εδώ η φέτα και αυτή εδώ η φέτα. Άρα η πιθανότητα δεν είναι 2/8. Ή αν απλοποιήσουμε, παιδιά, το κλάσμα, όπως λέγαμε στην προηγούμενη θεματική ενότητα, αν διαιρέσουμε και πάνω με το 2 και κάτω με το 2, καθώς το 2 είναι κοινός διαιρέτης και του 2 και του 8, 2 δια 2 μας κάνει 1, 8 δια 2 μας κάνει 4. Λοιπόν, είτε 2/8, πούμε, παιδιά, είτε 1/4, είναι το ίδιο και το αυτό. Και ποια η πιθανότητα, παιδιά, ο δείκτης να σταματήσει σε κίτρινο χρώμα? Λοιπόν, πάλι είναι το κλάσμα, ο παρανομαστής είναι 8, και τα κίτρινα κομμάτια, παιδιά, πόσα είναι? Είναι 1, 2, 3, 4 και άλλο ένα, 5. Άρα, παιδιά, η πιθανότητα ο δείκτης να σταματήσει σε κίτρινο χρώμα είναι 5/8, 5 στα 8. Αυτά, λοιπόν, τώρα, παιδιά, τα κλάσματα. Αν τα βάλουμε πάνω στην αριθμογραμμή, στην κλίμακα, όπως λέει, από 0 μέχρι 1, ουσιαστικά έχουμε, για να το δούμε εδώ πέρα, έχουμε 0. Αυτές εδώ οι γραμμούλες τι είναι? 1, 2, 3, για να τα ανοίξουμε λιγάκι, παιδιά. 1, 2, 3, 4. Δηλαδή, εδώ θα πάει το 1/8, εδώ είναι τα 2/8, εδώ είναι τα 3/8, εδώ είναι ακριβώς στη μέση που είναι 4/8 και πάμε. Εδώ στην επόμενη γραμμούλα είναι τα 5/8, τα 6/8, τα 7/8 και η τελευταία γραμμή, παιδιά, είναι τα 8/8. Δηλαδή τα 8/8 τι είναι? Όλη η ακέραιη μονάδα. Έτσι, λοιπόν, το 1/8 που είναι η πιθανότητα δείκτης να σταματήσει σε μπλε χρώμα είναι εδώ πέρα. Τα 2/8 ή όπως αλλιώς τα έχουμε γράψει, παιδιά, το 1/4 για όσα παιδάκια θέλουν είναι εδώ πέρα, αυτή εδώ η γραμμή, η πιθανότητα ο δείκτης να σταματήσει σε κόκκινο χρώμα, το κάνουμε και εδώ με κόκκινο, και η πιθανότητα ο δείκτης να σταματήσει σε κίτρινο χρώμα είναι τα 5/8, δηλαδή, παιδιά, είναι εδώ. Άρα, παιδιά, τοποθετήσαμε τις παραπάνω πιθανότητες στην κλίμακα από 0 έως 1. Αν η πιθανότητα βγει 0, τότε η συγκεκριμένη κατάσταση είναι αδύνατο να συμβεί. Αν η πιθανότητα βγει μονάδα, τότε η συγκεκριμένη κατάσταση είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, βέβαιο ότι θα συμβεί.
Ενώ αν η πιθανότητα βγει νουμεράκι να είναι εδώ ακριβώς στη μέση, τότε λέμε ότι οι πιθανότητες, παιδιά, είναι ίσες. Δηλαδή, είναι το ίδιο πιθανό να συμβεί τόσο όσο και να μην συμβεί. Λοιπόν, τοποθετήσαμε λοιπόν, παιδιά, αυτά εδώ τα νουμεράκια πάνω στην κλίμακα, οπότε ολοκληρώσαμε την πρώτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά όλους σας, να είστε πάντα μα πάντα καλά παιδιά.